Εδώ είμαστε με Κωνσταντίνο Παπαδομανολάκη και Χρήστο Βασιλιάδη. Καλησπέρα. Τριάδα φωτιά, έτσι. Από εμάς. Το Χρήστο δεν τον άκουσα, να σου πω την αλήθεια. Σοβαρά. Ναι. Άνοιξε και το δύο σου, είπα εγώ. Άνοιξε και το 7. Για το πάμε, 8. Για πάμε. Μίλα, Χρήστο. Τον ακούς. Ναι. Ωραία. Απλώς δυνάμωσα τον λίγο. Τι κάνετε, καλό Σαββατοκύριακο. Πώς είστε? Μια χαρά. Τι γίνεται? Μου αρέσουν πάρα πολύ οι άδειοι δρόμοι. Έχει. Είναι εντελώς. Εντελώς, όπως λέει και ο διευθυντής μας, άδειοι δρόμοι. Αύριο, λόγω που είναι 17 Νοεμβρίου, μάλλον δεν τα έχουν κάνει στο κέντρο. Ναι. Έχει κορδέλες και είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Χρήστος Βασιλιάδης. Φίλος, πολύ καλός φίλος, ο οποίος δεν ξέρω πώς να τον χαρακτηρίσω. Να τον χαρακτηρίσω τολμηρό. Όσο να είναι. Extreme. Γιατί αυτό που πάει να κάνει δεν είναι ένας διαγωνισμός Eurovision, δεν είναι ένα Survivor. Σωστό. Δεν είναι ένα Voice. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να ζητάει τώρα να τον στηρίξουμε, έτσι, σαν φίλο μας, για να πάει να ταλαιπωρηθεί. Φαντάσου. Είναι ένας τύπος Survivor, αλλά θεωρούν ότι είναι το χειρότερο από όλα. Ναι. Ίσως το χειρότερο Survivor στον πλανήτη, λένε μερικοί. Γιατί, τι θα κάνετε ακριβώς εκεί, ρε Χρήστο? Αυτό είναι ένας διαγωνισμός της Fia Raven. Είναι μια εταιρεία που βγάζει ρούχα για τέτοιες συνθήκες. Ναι. Και μέσω αυτού του διαγωνισμού στην ουσία διαφημίζει τα ρούχα της κτλ. Είναι ένας διαγωνισμός που μονάχα 20 άτομα από όλο τον κόσμο θα πάνε εκεί. Και... Να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Ναι. Ξεκίνησε τώρα εδώ και πόσες μέρες η ψηφοφορία? Ξεκινήσει σήμερα, είναι η τρίτη μέρα της ψηφοφορίας. Είναι η τρίτη μέρα και διαρκεί 25 μέρες διαρκεί περίπου. Είναι 25 μέρες. Ωραία. Πρέπει να τερματίσεις πρώτος σε αυτή την ψηφοφορία μέσω Facebook γίνεται. Έχουμε κάνει και ειδική σελίδα Χρήστος Βασιλιάδης Αρκτικός Κύκλος λέγεται. Στα αγγλικά. Στα ελληνικά. Στα ελληνικά. Χρήστος Βασιλιάδης Αρκτικός Κύκλος. Αρκτικός Κύκλος. Μπαίνετε και ψηφίζετε, σας καθοδηγεί εκεί πέρα η σελίδα. Είναι 10 δευτερόλεπτα δουλειά, δεν είναι κάτι. Ωραία. Τρελό. Και μόνο 20 άτομα από όλο τον κόσμο πάνε. Τα έχουν χωρίσει σε χώρες. Ας πούμε, εγώ θα ανήκω στο τμήμα της Μεσογείου. Ωραία. Και εκπροσωπώ κατά κάποιο τρόπο την Ελλάδα. Δεν έχει κάποιους άλλους να εκπροσωπήσουν αυτό το εγχείρημα. Ναι. Θα μπορούσε δηλαδή, Χρήστο, να το αποφασίσει κι άλλος, ας πούμε, και να είστε δύο. Και 10. Ή δεν θέλει κάποιο μέρος σε αυτό. Απλά ναι. Το θέμα είναι ότι πρέπει να τερματίσεις πρώτος η ψηφορία για να πας. Α, ωραία. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην πρώτη θέση. Κατάλαβα. Αυτή τη στιγμή είσαι πρώτος στη Μεσόγειο, έτσι. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι πρώτος στη Μεσόγειο. Αντίπαλος με Ιταλούς, Πορτογάλους. Ναι, τα βάζουμε Ιταλούς, Τούρκους, Πορτογάλους, Γάλλους. Που είναι περισσότεροι σε πληθυσμό κατά πολύ. Αυτό έλεγα έξω στον Χρήστο. Πέρσι ήμασταν πρώτοι. Πες μας λίγο για την ιστορία, γιατί ήσουν και πέρσι υποψήφιοι. Πέρσι ήμασταν πρώτοι σε όλη τη διάρκεια σχεδόν του διαγωνισμού, τις τελευταίες δύο εβδομάδες τουλάχιστον, με μεγάλη διαφορά από τη δεύτερη και τρίτη θέση. Και εκεί που ετοιμάζουμε να κάνουμε βαλίτσες, μας πέρασε τελευταίο βράδυ η Πορτογαλία. Τελευταίο βράδυ! Τελευταίο βράδυ, ήταν κάτι τρελό. Δηλαδή, πώς δεν μπορώ να ξεχάσω ποτέ. Τον ανέβασε απλά, μπορώ να πω. Εννοείται, θα πεις. Γι' αυτό εγώ σε κάνω τώρα, είμαι το δεκάρι και σε κάνω κάθε τι πάσα. Ήμασταν περίπου γύρω στους 3.000 ψήφους μπροστά, με 15.000 είχα τότε ψήφους, ναι, κάπου εκεί. Παρένθεση, με 15.000 βγαίνεις βουλευτής. Α, δεν ξέρω. Δεν θέλω να βγω βουλευτής. Και δήμαρχος νομίζω. Δεν ξέρω. Κλείσαμε με 17.000 περίπου ψηφοφορία. Και με πήρε ο αδερφός μου τηλέφωνο εκείνο το βράδυ, δεν το ξεχάσω ποτέ. Βέβαια, ο αδερφός μου το έχει κάνει αυτό το εγχείρημα. Πηγή έμπνευσης για μένα είναι ο αδερφός μου, ο Βαγγέλης. Σε αυτό είναι ο μοναδικός Έλληνας που το έχει κάνει. Και με λέει ο Πορτογάλος, μου λέει, ανεβαίνει, λέει, σαν τρελός. Λέω, αποκλείεται, λέω, είμαστε πολύ μπροστά, λέω, δεν παίζει να μας περάσει. Μου λέει, κι όμως, λέει, τον ανέβασε στο Porto TV, παιδιά. Το Porto TV. Porto Όχι, TV, ρε, 11... το Porto TV. Ποια Porto τώρα, ρε φίλε? Porto TV, 11 εκατομμύρια ακόλουθους. Ποια Porto? Ναι. 11 εκατομμύρια ακόλουθους σελίδα, είναι τρελό. Και εντάξει, πάλι δεν μας πέρασε πολύ. Μας πέρασε για καμιά 700 ψήφους, ήταν η τελική διαφορά μας. Το παλέψαμε πάντως, εντάξει. Και λένε φέτος από την αρχή όλα για όλα. Δηλαδή πρέπει ο κόσμος να στηρίξει, είναι 10 δευτερόλεπτα από το χρόνο του καθενός. Έτσι. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Φέτος έχεις ξεκινήσει καλύτερα. Ναι, φέτος το πάμε από την αρχή όσο μπορούμε. Δηλαδή θυμάσαι πέρσι την τρίτη μέρα? Όχι, δεν μπορώ να θυμηθώ, αλλά σίγουρα δεν είχαμε φτάσει στους 2.500 με τίποτα. Αυτό. Άρα η αφετηρία σου είναι καλύτερη. Απλώς αυτό που μου είπες έξω και με προβλημάτισε, μπορώ να πω, είναι μήπως χρειάζεται να κάνεις και εσύ κάτι τελευταία στιγμή.
Είναι σαν τις εκλογές. Όχι μόνο τελευταία στιγμή. Αυτό, όπως και να το κάνω, αυτό το εγχείρημα της Πόρτο ήταν ένα κολπάκι, ας πούμε, δυνατό, έτσι. Μιλάμε τώρα μεγαλύτερη. Απίστευτο. Ναι. Τώρα, τελευταίες 8 ώρες του διαγωνισμού είσαι πρώτος με 3.000 ψήφους διαφορά και καταλήγεις δεύτερος και δεν πας. Ένας μήνας αγώνα, τρελό αγώνα. Για λίγες ώρες. Τρελό αγώνα, μιλάμε, δεν κοιμήθηκα ποτέ. Ναι. Γιατί δεν κοιμάσαι ποτέ με αυτά τα πράγματα. Όπως και τώρα, ας πούμε, τρίτη μέρα είμαι με 4 ώρες ύπνο. Σοβαρά. Τρεις μέρες τώρα. Και να πούμε εδώ, μια που είπαμε για Porto TV κτλ. Φαντάζομαι ευχαριστής, είναι λογικό, ο Γιώργος Σαββίδης ανέβασε στο Instagram του το βιντεάκι, το εκπληκτικό βιντεάκι που έχεις φτιάξει εσύ. Ο πρόεδρος, ναι, βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό. Και νομίζω ότι και ελπίζω να συνεχιστεί αυτή η βοήθεια. Το ευχόμαστε όλοι. Είτε είναι μέσω ΠΑΟΚ TV, είτε είναι μέσω ΠΑΕ ΠΑΟΚ, είτε είναι μέσω Γιώργου Σαββίδη, Βαν Σαββίδη, οτιδήποτε. Μέσα ρε παιδί μου που όπως και να το κάνουμε έχουν παραπάνω απήχηση στον κόσμο, έτσι, γιατί η συγκεκριμένη είναι. Από τη στιγμή που υπάρχει και το ΠΑΟΚ TV φέτος, ενώ πέρσι δεν υπήρχε, καλό θα ήταν, αν μας ακούνε κάποιοι, θα προσπαθήσουμε και εμείς σαν Λίμπερο να το τρέξουμε ούτως ώστε να γίνει αυτός ο διάβλος επικοινωνίας με το ΠΑΟΚ TV. Σε δύο εβδομάδες έχει ΠΑΟΚ Λάρισα, καλό θα είναι να το κανονίσουμε, να πάει ο Χρήστος εκεί ένα λεπτό, μισό λεπτό πριν τον αγώνα. Αν μπορεί και η ΠΑΕ ίσως να παίξει το βιντεάκι που είναι φανταστικό βιντεάκι και έχει νομίζω και την απονομή του πρωταθλήματος. Έχει την απονομή μέσα του πρωταθλήματος, έχει κάποια στιγμή. Οπότε μπορεί να παίχτε και στο βίντεο γολ, ξέρω. Ναι, γιατί όχι. Είναι ένα μισή λεπτό βιντεάκι. Είναι ένα λεπτό και 30 δευτερόλεπτα. Αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ εφόσον το έκανε η Πόρτο, γιατί να μην το κάνει ο ΠΑΟΚ που είναι μεγαλύτερο κλαμπ του Πόρτο. Εννοείται. Όχι, δεν το έκανε η Πόρτο. Πόρτο TV. Δεν έχει σχέση με την Πόρτο. Α, δεν γνωρίζω, αλήθεια είναι. Το Porto TV είναι πορτογαλική, πορτογαλική δεν έχει σχέση με την ομάδα. Όχι. Α, εντάξει. Είναι κανάλι. Είναι κανάλι, πώς έχουμε εμείς εδώ πέρα την ΕΡΤ για παράδειγμα. Κατάλαβα. Α, μάλιστα. Φαντάζομαι είναι... δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, ακόμη πιο πολύ. Κανάλι ναι. Ακόμη πιο πολύ. Ωραία. Πάμε να κάνουμε ένα διαλυματάκι. Ναι, κάναμε μια προλογό μας. Θα τα ξαναπούμε μετά με Χρήστο Βασιλιάδη. Έτσι. Για λίγο ακόμα να μας πει τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και να μας πει ακριβώς τι θα κάνεις εκεί. Έτσι, όταν πας. Τα λέμε σε 5 λεπτάκια. Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Ακούτε Λίμπερο 107,4, λίγα λεπτάκια μετά τις 8. Έτσι. Εδώ είμαστε. Δημήτρης Δαναξής. Κώστας Παπαδομανολάκης, Χρήστος Βασιλιάδης. Ο τολμηρός της παρέας. Το καταδύναμε. Λοιπόν, κερδίζεις το διαγωνισμό και πας εκεί πέρα. Θεωρητικά πάντα, έτσι. Ναι. Πρακτικά, εγώ το θεωρώ δεδομένο φέτος, να ξέρεις. Με τις ευχές όλων. Ναι. Τι κάνεις εκεί πέρα, τι είναι παιχνίδι διαβίωσης. Όχι, δεν είναι κανένα παιχνίδι, είναι απλά μια εμπειρία. Δεν έχω κάποιο κέρδος από όλα αυτά. Δεν συναγωνίζεσαι με τους άλλους. Είστε και 20 νικητές. Είμαστε και 20 στην ουσία νικητές και ξεκινάμε να κάνουμε ένα ταξίδι 300 περίπου χιλιόμετρων, 310 κάπου εκεί, μεικτά χιλιόμετρων στον αρκτικό κύκλο. Ναι, να κάνετε μια διαδρομή με έλκυθρα. Ναι, με έλκυθρα, με 6 σκυλιά κάθε έλκυθρο. Μπορείς να πάρεις κανένα σκυλί από εκεί. Κοίτα, γιατί το κάνω. Χάσκι θα είναι λογικά. Χάσκι, ναι, επειδή είχα χάσει χρόνια. Ναι. Αυτά ξέρεις, αυτά εκεί πέρα είναι η χαρά τους αυτό. Είναι... Εννοείται. Γι' αυτό ζουν. Εμένα όταν χιόνιζε έκανε σαν τρελός. Είναι τρελό όλο αυτό. Θα διανύσουμε τέλος πάντων αυτή την απόσταση με τα έλκυθρα, η οποία κρατά γύρω στις 6 μέρες. Αν θυμάμαι καλά, από ό,τι με έχει πει και ο αδερφός μου που επαναλαμβάνω το έχει κάνει αυτό. Ναι. Και πες μας τις συνθήκες εκεί, πώς θα είναι. Δηλαδή, θα μένετε πού, σε ξενοδοχείο πεντάστερο. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση τέτοια. Άμα ήταν έτσι, θα μπορούσαμε να πάμε όλοι. Τίποτα, κοιμάσαι κανονικά στα χιόνια. Έξω. Έξω, ενίοτε και σε σκηνές. Ναι. Αυτά θερμοκρασία τώρα, περίπου. Η θερμοκρασία είναι το βράδυ, μπορεί να πέσει και μέχρι τους 35-40. Είναι κάτι τρελό. Ναι, από φαγητό. Φαγητό είναι ξηρά τροφή. Ναι. Δεν παραγγέλνεται, δεν έχει τίποτα εκεί κοντά. Δεν έχει delivery. Είναι ξηρά τροφή την οποία βράζει χιόνι, σκέψου. Βράζει χιόνι. Δεν έχει νερό να πιεις. Σωστά. Δεν έχει τίποτα εκεί. Βράζει χιόνι. Το νερό που θα βράσει τέλος πάντων το ρίχνεις μέσα στην ειδική τροφή που θα σε δώσουν. Το κουνάς λίγο. Πώς κάνεις τα νούντλς. Τα νούντλς, αυτό εδώ, μου δείξε, Αλλά εντάξει, καμία σχέση. Εκεί πέρα πρέπει να παίρνεις. Και πόσες μέρες είπαμε είναι αυτό. Έξι. Έξι διαρκεί όλο αυτό. Αν έρθω εγώ εκεί 6 μέρες μαζί, δεν θα χάσω 10 κιλά. Όχι. Δεν θα χάσεις. Ξέρεις, όποια άποψη ότι
οι τροφές που σε δίνουν εκεί πέρα που πρέπει είναι να τις πάρεις. Είναι πολύ παχυντικές. Είναι πολύ παχυντικές γιατί. Λίπος φάλαινας, ξέρω εγώ, με. Πρέπει να ανταπεξέλθει ο οργανισμός στο κρύο, οπότε πρέπει να πάρει συγκεκριμένες θερμίδες. Πολλές θερμίδες. Ναι, δηλαδή ήταν, αν θυμάμαι καλά, από ό,τι με είπε ο αδερφός μου, ήταν γύρω στις 7-8 χιλιάδες θερμίδες την ημέρα. Οπότε Κώστα, μην πας. Γι' αυτό το λόγο δεν θα πάω. Τις οποίες τις χάνεις, τις βάζεις έτσι, γιατί την επόμενη μέρα. Καλά, με τέτοιο κρύο νομίζω χάνεις καμιά χίλιες θερμίδες την ώρα. Ναι, είναι τρελή διαδικασία όλη αυτή, γιατί σκέψου ότι δεν είναι μονάχα ότι θα φάσεις. Πρέπει να μαγειρέψεις για τα σκυλιά, πρέπει να τα φροντίσεις τα σκυλιά. Αλλιώς θα σε φάνε αυτά. Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα, Χρήστο, γιατί να τα σκεπάζεις. Για την προετοιμασία που πιθανότατα κάνεις τώρα. Κάνεις έτσι κανονικά. Προετοιμαζόμαστε μεν. Εγώ προετοιμάζομαι το καλοκαίρι για όλο αυτό το εγχείρημα. Δηλαδή όλοι εσείς. Αυτό θα γίνει πότε. Ήσασταν παραλία, εγώ ήμουν στα βουνά. Αυτό εγώ προσωπικά δεν το πιστεύω. Ναι, κι όμως. Εντάξει, πήγαμε και στα νησιά. Λέει ψέματα. Είναι ένας ψεύτης γιατί κάθε βδομάδα, κάθε διήμερο, κάθε τρίμερο πήγαινε ταξίδια. Φουλ ταξίδια. Πηγαίναμε, ναι, δεν το λέω. Δεν λέω ότι δεν πηγαίναμε, αλλά πηγαίναμε και άμα είχε δει, πήγα και στον Όλυμπο 4 φορές. Πήγαμε στο Πάπικο, στα Ιωάννα, κάναμε κάποιες πεζοπορίες. Γενικότερα πρέπει να προετοιμαστείς γι' αυτό. Και θα γίνει αυτό, είπες Απρίλιο, έτσι. Μάρτιο-Απρίλιο. Και ό,τι αποφασίσουν. Ναι, από... γιατί αν πας τώρα θα έχει μείον 300 βαθμούς. Οπότε εκεί θα πας καλοκαίρι. Αυτό δεν έχει. Κάτι άλλο. Θα δεις και το Βόρειο Σέλλας. Ναι, άμα το πετύχουμε, καλώς. Πέρσι ο αδερφός μου το πέτυχε για μία μέρα. Ναι. Το κάτι δεν είναι. Και για μία ώρα να το πετύχεις, νομίζω. Ναι, το Βόρειο Σέλλας είναι κάτι μαγικό. Δεν το δεις πολλές φορές στη ζωή σου. Δεν το δεις ποτέ, άμα δεν πας. Ναι. Ούτε στο. Εδώ στο όνειρό μας δεν το έχω. Και μπορείς να το κινηματογραφήσεις. Ναι, αυτό... σίγουρα. Άμα θα πάω προς εκεί, επειδή ασχολούμαι και με τη φωτογραφία. Ξέρω, Κώστας. Ναι, πολύ φωτογραφία. Θα έχει συσκευή. Ναι, μαζί μου θα έχω πάρει τις κάμερες μου. Θα μεταφέρω γενικότερα όλο το κλίμα από εκεί. Θα προσπαθήσω να το μεταφέρω εδώ. Για να δείτε κι εσείς πώς είναι όλη αυτή η εμπειρία. Να το δείξουμε στον κόσμο ο οποίος στήριξε την προσπάθεια αυτή. Και εννοείται θα είμαστε σε επικοινωνία καθόλου τη διάρκεια. Καθόλου τη διάρκεια θα έχω μια επικοινωνία και μέσω Facebook και Instagram. Και εννοείται με όλους σας. Το θέμα είναι να υπάρχει σήμα εκεί. Ναι, γιατί ας πούμε ο αδερφός μου υπήρξαν δύο μέρες, το ψάχναμε έτσι. Ναι. Το ψάχναμε σε εισαγωγικά καλοπροαίρετα, αλλά δεν είχε. Δεν μπορούσατε να το βρείτε εύκολα, ας πούμε. Δεν υπήρχε 4G εκεί πέρα. Ναι. Δηλαδή ήταν στο Θεό κανονικά. Ναι. Σας λένε από την εταιρεία που το διοργανώνει αυτό να κάνετε κάτι συγκεκριμένο τώρα ή να έχετε κάτι συγκεκριμένο όταν πάτε? Όχι, όχι. Τα ρούχα που ζητάνε ιατρικές εξετάσεις. Ίσως. Δεν ζητάνε τίποτα. Πας σύμφωνα με δικιά σου πρωτοβουλία. Υπογράφεις ένα χαρτί ότι αν συμβεί κάτι. Ναι. Δεν φέρει ευθύνη. Ναι. Γιατί πολλά μπορούν να συμβούν στους μείον 40. Αυτό. Έπαθλο δεν έχει. Δεν έχει έπαθλο. Κρατάς γιατί... τον εξοπλισμό που σου δίνει η εταιρεία. Δεν παίρνεις δικό σου εξοπλισμό. Δεν παίρνεις δικό σου εξοπλισμό. Όχι. Παίρνεις μονάχα τα ρούχα σου, πας εκεί πέρα, σου δίνουν αυτή τη φορές. Γιατί στην ουσία είναι αυτό θέλουν να δείξουν. Ναι. Θέλουν να δείξουν ότι ξέρετε τι. Τα ρούχα σας παρέχουμε αυτό τον εξοπλισμό για τέτοιες συνθήκες. Ακριβώς. Ναι, νομίζω ότι κάποια ρούχα σου μένουν μετά που λένε το όνομά σου πάνω και έχουν την ελληνική σημαία πάνω απ' όλα. Πρώτος στόχος είναι αυτός, να υψώσουμε την ελληνική σημαία στον αρκτικό κύκλο. Πού είναι ο αρκτικός κύκλος, για να δώσουμε να καταλάβουν σε αυτούς που δεν ξέρουν. Θα διασχίσουμε την Σουηδία και την Νορβηγία, σκέψου. Βόρεια. Αλλά βόρεια. Βόρεια, ναι. Δηλαδή θα περάσουμε. Πέρυσι ο αδερφός μου πέρασε τα σύνορα, ξέρω εγώ, με Έλκυθρο. Υπάρχουν πολλά βίντεο, άμα θέλει ο κόσμος να δει. Τα οποία θα τα ανεβάσουμε και εμείς σιγά σιγά στη σελίδα. Ναι. Την εμπειρία του αδερφού μου τουλάχιστον από τον αρκτικό. Είναι καλό που έχει τον αδερφό σου που πήγε ή. Ναι, φυσικά, γιατί με στηρίζει πάρα πολύ. Σε βάζει στο κλίμα. Με βάζει στο κλίμα σίγουρα. Ναι. Και όσο να είναι, έχω μια πηγή έμπνευσης η οποία με έχει διηγηθεί, με έχει βοηθήσει. Πέρσι που λέγαμε μέχρι το τελευταίο βράδυ ότι ξέρεις τι, είμαστε νικητές, θα πάμε, ρε παιδί μου. Ξεκίνησε ήδη να μου λέει τι θα κάνω εκεί. Μπράβο. Μέχρι το τελευταίο βράδυ που έγινε ότι έγινε το Πορτογάλ. Γενικότερα, ναι, ο αδερφός μου, ναι, είναι λίγο πιο χαλαρός βέβαια, γιατί το έχει ξαναπεράσει αυτό. Ναι. Εγώ είμαι λίγο στη τζίτα, γιατί είναι δεύτερη χρονιά. Τι σου είπε ο αδερφός, δυσκολεύτηκε εκεί πέρα να το βγάλει όλο αυτό το εξαήμερο? Είναι πάρα πολύ δύσκολα, ναι. Δηλαδή, άμα θέλει κάποιος να κάνει την ανάγκη του το ένα το άλλο, δεν είναι στους μείον 30. Πρακτικά πράγματα, δηλαδή, που δεν τα υπολογίζουμε, και όμως. Αυτό.
που να βγάλεις τώρα, να κατουρίσεις τώρα με μείον 30, ρε φίλε. Όχι, δεν είναι το που θα βγάλεις, είναι ότι φοράς πάρα πολλά ρούχα, έχει μια ολόκληρη διαδικασία για να πεις ότι θέλεις να κάνεις την ανάγκη σου. Τρελή ναι, διαδικασία. Ακόμη και να σταματήσεις. Δεν το ολκυθρώσω, έτσι. Δεν σταματάς. Δεν σταματά αυτό, γιατί πας σκέψου σαν καραβάνι, δηλαδή σήμερα μπορεί να είσαι πρώτος, αύριο μπορεί να είσαι έβδομος στο καραβάνι, είναι ο ένας πίσω από τον άλλον. Γιατί μπορείς να εγκαταλείψεις, να πεις δεν μπορώ ρε παιδιά μου. Τη δεύτερη μέρα, την τρίτη να πεις δεν αντέχω. Νομίζω πέρσι, στους περσινούς έγινε ένα τέτοιο θέμα. Ναι. Εγκατάληψης, αλλά ήταν αρκετά ηλικιωμένος αυτός που είχε το πάει. Το θεωρώ λογικό έτσι. Δηλαδή, συνθήκες τώρα, όταν μου λες ότι θα κοιμάστε έξω στους μείον 30 σε ένα λάκκο με ένα sleeping bank, δεν νομίζω να μπορούν να το κάνουν όλοι αυτό. Ή μάλλον μπορεί να πιστεύουν όλοι ότι μπορούν να το κάνουν, αλλά αν πάνε να το κάνουν, μπορεί να συνειδητοποιήσουν ότι δεν μπορούν. Είναι αρκετά δύσκολο το. Έτσι. Δηλαδή, τώρα λέμε, έλα, μπορεί, εντάξει, θα κοιμηθούμε ένα βράδυ έξω στους μείον 40. Δεν είναι ένα βράδυ. Άντε, κάντο. Είναι πέντε. Και είναι και πέντε. Ναι. Είναι πέντε. Μάλιστα, λοιπόν, επαναλαμβάνουμε. Μπαίνετε στο Facebook. Όλοι έχετε Facebook. Μπαίνετε ναι, στο διαγωνισμός. Ο διαγωνισμός είναι μέσω Facebook. Ωραία. Μπορούν να μπουν στη σελίδα μου Χρήστος Βασιλιάδης Αρκτικός Κύκλος. Στα ελληνικά. Στα ελληνικά. Χρήστος Βασιλιάδης Αρκτικός Κύκλος. Εκεί υπάρχει. Πολλά link ανερτημένα. Πολλά link ανερτημένα. Θα βρείτε πώς λέγεται Freezer Frankfurt. Ποιο? Φιαράβεν. Θα βρείτε το link. Εύκολο. Και θα με ψηφίσουν 10 δευτερόλεπτα από το χρόνο του καθένα πραγματικά. Είναι δωρεάν, δεν έτσι. Είναι. Γιατί δεν ψηφίζετε, δείτε και το βιντεάκι του Χρήστου. Το βιντεάκι το έχουμε βάλει εξώφυλλο, μπορεί να το δει ο Χρήστος. Ωραία, το έχουμε ανεβάσει και στη σελίδα του Λίμπερο και στο Instagram και στο Facebook. Φέτος αφιερώσαμε στο βίντεο, άμα δεν ξέρω αν πρόσεξες, η μουσική για τη γενοκτονία των ποντίων. Μπράβο. Ξεκινάει με λίρα. Πολύ σημαντικό. Ίσως, όχι ίσως, θεωρώ ότι αυτό ευαισθητοποίησε πιο πολύ το Γιώργο Σαββίδη. Ναι, εντάξει, και εμείς πόντι είμαστε. Έτσι. Γνήσιοι κιόλας. Έτσι. Κυλκισιώτες. Καταγωγή λοιπόν ο Κυλκής. Ναι. Ναι, θεωρώ κι εγώ ότι πραγματικά πρέπει να το συγκίνησε ναι. η μουσική. Ναι. Ένα βίντεο το οποίο το επιμελήθηκε και αυτό ο αδερφός μου, να σου πω την αλήθεια. Μπράβο. Κάποια πλάνα τα έχω κάνει εγώ. Ωραία. Αλλά το μοντάζ και τον ήχο το έχει ο και την έμπνευση γενικότερα με το ποδιακό. Το έχει. Το έχει ο αδερφός μου πραγματικά. Μπράβο. Και δεν το περίμενα. Έχει κάνει μπράβο. Πάρα πολύ καλή δουλειά. Μπράβο. Και τον ευχαριστώ και δημόσια γι' αυτό λοιπόν. Ωραία, ωραία. Α, εγώ ψήφισα τώρα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Έτσι, δεν είναι. Δε, πάνω από 10 δευτερόλεπτα δεν κάνετε. Δεν είναι. Έτσι. Εννοείται θα το κοινοποιούμε όσες φορές μπορούμε. Ναι, μια θέλετε. Κοινοποίηση θα βοηθούσε πραγματικά για να το δουν και οι φίλοι σας να ψηφίσουν. Αυτό. Είναι δεύτερη χρονιά, δηλαδή θα είναι κρίμα να μην δε πάμε. Ναι. Είμαστε ήδη 1500 ψήφους μπροστά, είμαστε πρώτη θέση. Απλά το θέμα είναι πρέπει να την κρατήσουμε την πρώτη θέση άλλες 20 μέρες, 23. Αυτό είναι το δύσκολο. Εντάξει. Λοιπόν, ξέρεις τι μου θυμίζει τώρα, με έδωσε και εσύ ωραία πάσα. Θεωρώ ότι πέρσι αυτό που έγινε. Το παραλληλίζω με το κλεμμένο πρωτάθλημα της ΑΕΚ στον ΠΑΟΚ. Το χάρτινο. Τελευταία στιγμή το χάρτινο. Και την επόμενη χρονιά όμως τα πήρε όλα ο ΠΑΟΚ. Τα σαρώσαμε όλα. Κάτι τέτοιο. Άρα κάτι τέτοιο θα γίνει και φέτος. Παιδιά, μακάρι το εύχομαι. Δηλαδή όσοι ακούτε δεν είναι κάτι, παιδιά. Είναι 10 δευτερόλεπτα από το χρόνο. Δεσμεύεσαι, ηχογραφείσαι, γράφεσαι από κάμερα. Δεσμεύεσαι ότι όταν κερδίσεις, δεν λέω αν, λέω όταν κερδίσεις, θα είσαι καλεσμένος ξανά στην εκπομπή. Δεσμεύουμε για να ανακοινώσουμε ότι στον κόσμο ότι κέρδισες. Δεσμεύουμε ότι άμα θέλετε. Και όχι με άδεια χέρια. Και για δουλειά. Και μια σημαντική ερώτηση, Χρήστο. Ναι. Εγώ ψήφισα τώρα, έτσι. Ωραία. Αύριο μπορώ πάλι. Όχι. Τελώς. Ναι. Δηλαδή, καλό από θα ήταν. Από κάθε λογαριασμό, νομίζω. Καλό θα ήταν αν κάποιος ακούει τώρα πούμε, και έχει και δύο παιδιά. Αλλιώς δεν κάναμε τίποτα. Όλη την ώρα θα ψηφίζαμε. Ναι. Πες ότι έχεις δύο παιδάκια που έχουν Facebook. Εγώ 18 χρονών και 20. Παίρνεις και από εκεί, ψηφίζεις και από εκεί. Ναι, δηλαδή, άμα θέλεις να στηρίξεις, υπάρχουν τρόποι. Σωστό. Να το κάνεις. Αρκεί να είναι διαφορετικοί λογαριασμοί. Διαφορετικοί λογαριασμοί. Απλά το έχουν κάνει μέσω Facebook για να είναι και η εταιρεία καλυμμένη στο ότι δεν υπάρχουν ψεύτικοι ψήφοι. Μπράβο. Mm-hmm. Σωστό. Αυτό πρέπει δηλαδή να είναι μέσω Facebook αναγκαστικά. Δεν κοινοποιείται κάτι στο λογαριασμό σας, να το πούμε αυτό. Για δεν φαίνεται δηλαδή. Δεν φαίνεται κάτι. Όχι, όχι, όχι. Δεν κοινοποιεί τίποτα στο ούτε Facebook. Ούτε εσύ που βλέπεις τώρα αν είσαι πρώτος. Όχι, ούτε εσύ μπορεί να δεις αν σε ψήφισε κάποιος. Όχι, δεν ξέρω αν με ψήφισε. Ναι, δηλαδή αυτός λέει ότι ψήφισε τώρα, αλλά εγώ δεν το πιστεύω. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να το δω. Το μόνο που μπορώ να δω είναι να με στείλει screenshot το νούμερο ότι ψήφισε. Σωστά. Ότι ανέβηκε. Εντάξει. Ωραία, επαναλαμβάνω για να. Ας ανακεφαλαιώσουμε λοιπόν. Χρήστος Βασιλιάδης, Αρκτικός Κύκλος, μπαίνετε στο Facebook, ψηφίζετε. Το κοινοποιείτε κιόλας για να ψηφίσουν θέλει, όσοι θέλει, φίλοι σας φυσικά θέλουν να βοηθήσουν τον Χρήστο. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που κάνεις. Πολύ τολμηρό, πολύ διαφορετικό από αυτά που κάνουμε όλοι μας στην καθημερινότητά μας ή ένα απλό ταξίδι. Είναι κάτι πολύ ωραίο.
σίγουρα θα το θυμάσαι όταν είναι το κάνεις. Είναι εμπειρία ζωής. Και θα αυτό. Το λες και σε, στα παιδιά σου, στους φίλους, στους συγγενείς σου. Και επαναλαμβάνω, όσοι μπορούμε να βοηθήσουμε, ήδη κάνουμε κάποιες κινήσεις και με τον ΠΑΟΚ και με το ΠΑΟΚ TV και εννοείται σαν Λίμπερο. Άμα γίνει αυτό και με κάποια το πραγματάκια πραγματικά... που είπαμε και εκτός αέρα. Εγώ το έχω πάρει πολύ ζεστά, να ξέρεις. Φέρεις, δεν φέρεις σκύλο. Σκύλο λίγο δύσκολο να φέρω, αλλά μα θα σου πάρω ένα από εδώ πέρα. Εντάξει. Ένα χάσκι. Άστο, μην ξαναμπλέξουμε. 15 χρόνια τον είχα. Ναι. Το θέμα είναι να πάμε. Ναι, ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δεν βγήκες απλά τηλεφωνικά, ήρθες εδώ. Χαρήκαμε πάρα πολύ που σε γνωρίσαμε. Και εγώ το ίδιο, παιδιά. Και θα έρθει μια φορά πριν πάει. Γιατί θα πάει. Θα έρθεις μια όταν κερδίσεις αυτή την ψηφοφορία που τελειώνει 10 Δεκεμβρίου. Τελειώνει γύρω στις 10-13 Δεκεμβρίου κάπου εκεί. Μετά το διπλό του ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι λοιπόν. Ναι. Όλα τα καλά θα έρθουν. Ναι, την επόμενη εβδομάδα λοιπόν θα τελειώσει ο διαγωνισμός. Θα ανακοινώσουμε ότι κέρδισες, ότι θα είσαι ο νικητής της Μεσογείου. Ναι, έτσι, τα είπαμε, τα βάζουμε. Το πιο σημαντικό είναι ότι τα βάζουμε και με Τούρκους, έτσι. Ναι. Δηλαδή, αν κάποιος... Έτσι, πέτα το κι αυτό. Ναι, πουλάει. Πουλάει, δεν πουλάει. Έτσι. Η αλήθεια λέγεται. Έτσι. Έχουμε Ιταλούς, Πορτογάλους, Γάλλους και Τούρκους. Και μ' άρεσε πάρα πολύ, δεν ξέρω ποια είναι η ιδέα, αν ήταν δικιά σου ή του αδερφού σου, το μότο. Vote Chris. Α, vote Chris, vote for Greece. Ναι, πολύ ωραίο. Ναι, παιδιά, είμαστε οι μόνοι. Θα τον ζητήσει κανένα κόμμα τον αδερφό σου να βγάζει προεκλογικά σποτάκια ναι. Ο αδερφός μου έχει πολύ μεγάλη φαντασία πραγματικά και όλο αυτό να ξέρετε τον έχει αλλάξει πάρα πολύ σαν άνθρωπο. Μεγαλύτερος ή μικρότερος άνθρωπος. Μεγαλύτερος από μένα κατά 6 χρόνια. Ναι. Παράξενο, γιατί συνήθως τα δεύτερα παιδιά βγαίνουν πιο όμορφα, πιο έξυπνα. Από την εμπειρία τη δικιά μου σου λέω τώρα. Α, δεν τα ξέρω αυτά. Ο αδερφός μου πλέον έχει μάθει να εκτιμάει μέχρι και την τελευταία σταγόνα νερού που έχει μείνει μέσα στο μπουκαλάκι του μετά από αυτό. Σχολείο. Είναι πραγματικά αυτά που με έχει πει. Δηλαδή, άμα τα πούμε στον αέρα, δεν φτάνουν είτε δύο εκπομπές είτε τρεις. Ωραία. Λοιπόν, συμπληρώνω τη δέσμευση ότι όταν κερδίσεις στις 10 Δεκεμβρίου και ανακοινωθεί ότι θα πας εσύ, θα έρθεις με τον αδερφό σου εδώ. Α, τέλεια. Να μας πει πώς πέρασε αυτός για να δούμε πώς θα περάσει. Κανένα θέμα. Κανένα πρόβλημα. Εντάξει, το ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εμείς. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά. Και θα είμαστε σε επικοινωνία σίγουρα καθημερινή. Πλέον. Και όποτε θέλει. Να το θυμίζεις και να μας το θυμίζει και ο Κώστας κάθε εκπομπή, να το λες. Θα το συζητήσουμε και με τον Σταύρο τον Κόλκα. Ο Κωστής ο Τσατσαρός ήδη το έχει. Ναι, ο Κωστής ναι, το ήδη. Το λοκομείο μας εδώ πέρα. Ζουμουσού. Έτσι, ζουμουσού. Και εσύ θα ζουμουσού. Θα ζήσεις μεγάλες στιγμές, σίγουρα. Και παγωμένες στιγμές. Αυτά. Ευχαριστούμε Χρήστο Βασιλιάδη. Καλά, πάντα καλά. Πάμε να πάρουμε μια ανάσα, να χαιρετήσουμε τον Χρήστο και να συνεχίσουμε.